Χαιρετισμού σε όλου και σε όλε. Data, 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 data. Εκεί. Ελπίζω να είστε καλύτερα. Αυτό το βίντεο θα είναι πάρα πολύ μικρό και θα απαντήσω σε ένα βίντεο που ανέβασε μόλι τώρα το Spy με τον πρόεδρο τη Νέα Δικτατορία και την πρόεδρο τη Δικτατορία. Στο οποίο ο πρώτο απαντάει και καλά στου του με το άρθρο 25, παράγραφο 4 του συντάγματο. Τόλμησε να το κάνει δηλαδή. Στο οποίο λέει το κράτο δικαιούται να αξιώνει από όλου του πολίτε την εκπλήρωση του χρέου τη κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη. Και η δεύτερη λέει ότι με σκοπό να εξασφαλίσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και το κοινωνικό συμφέρον του συνόλου, την υγεία του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου, πρέπει ατομικά να στερηθούμε κάποιες ελευθερίες μας. Στον πρώτο έχω να απαντήσω με το άρθρο 5, παράγραφος 5 του συντάγματο, το οποίο λέει Καθένα έχει δικαίωμα στην προστασία της υγεία και της γενετική του ταυτότητας». Ο νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των δύο ιατρικών παρεμβάσεων. Επίση, στον κώδικα ιατρική διοντολογία, άρθρο 12, υποχρέωση συνένεσης του ενημερωμένου ασθενή, πρώτον, λέει ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συνένεση του ασθενή. Μην μιλήσω τώρα για Οβιέδο, για Νιρεβέργη και τα Αυτά νομίζω αρκούνε. Και όσον αφορά την δεύτερη που λέει για την στέρηση ελευθεριών ώστε να εξασφαλίσουμε το κοινωνικό σύνολο και την κοινωνική υγεία και το κοινωνικό όφελος, θέλω να τι απαντήσω με αυτό ότι για να εξασφαλίσουμε όλα αυτά δεν πρέπει να στερηθούμε την ελευθερία μας γιατί χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει υγεία πρώτα απ' όλα. Αλλά ώστε να εξασφαλίσουμε το κοινωνικό όφελος και το κοινωνικό σύνολο με υγεία και να προσέχουμε ατομικά χωρίς να στερηθούμε την ελευθερία μας μπορούμε να προσέχουμε και να ενισχύουμε το ανοσοποιητικό, το θεϊκό ανοσοποιητικό μας σύστημα που μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε αρρώστια, σε οποιοδήποτε ιό, μικρόβια, βακτήρια, ασθένειες, παθήσεις κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το να τρώμε υγιεινά, να ασκούμαστε,